Καλησπέρα σας κύριε μου, τι κάνετε? Η οικογένεια, τα παιδιά? Ένας αυτοκρατής πήρε και μιλούσε για την κριτική και τα σχόλια που κάνει ο κ. Ζωραντόπουλος σχετικά με παίκτες και ειδικότερα του ΠΑΟ. Εγώ το βλέπω όταν μιλάει για Ολυμπιακό, είναι χεσμένος ο κ. Ζωραντόπουλος, δεν μιλάει καθόλου. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να χρησιμοποιείτε κοσμιότερες εκφράσεις. Γιατί δεν είναι πρισιά, αγαπητέ μου. Είπατε χεσμένος, κύριε μου, σας παρακαλώ. Ναι, δεν είναι. Επειδή, ακούστε, επειδή ξέρω ότι τελειώσατε το Κέμπριτζ και εδώ είναι όλοι οι ακροατές μας είναι με πτυχία και διδακτορικά, σας παρακαλώ, ακούνε μικρά παιδιά και θα ρωτήσουν τι είναι αυτό. Θα λέτε με τα βρακάκια καφέ. Ευγενικότατες. Δεν μπορώ να πω το αντίθετο. Εγώ δεν θα δεχώ όμως από το σπίτι σου να λέει τέτοια πράγματα ο κ. Ζωραντόπουλος. Εντάξει, δημοκρατία έχουμε. Εδώ λέει, εδώ άλλος είπε μαζί τα φάγαμε. Το τυράκι να μην το τρώνε παρουσίες από τον κ. Ζωραντόπουλο. Κατά το δοκό μου λέει ο κ. Ζωραντόπουλος. Εσείς τι πιστεύετε για την Κυριακή? Ακούστε λίγο, ακούω με σεβασμό. Μισό λεπτό, επειδή είναι έξω του ταλέτα, τον έπιασε λίγο τσιρλιπιπί. Πείτε μου λίγο, τι πιστεύετε για την Κυριακή?